να μας γνωρίσετε εγγράφως εάν τα 33 επιβατικά οχήματα και μηχανήματα έργου της ΠΕ Κοζάνης είναι ασφαλισμένα ή εάν όντως το διάστημα από την 3η 5η Τρίτου 2024 έως και τη Δευτέρα 11η Τρίτου 2024 ήταν ανασφάλιστα και αν το γνωρίζατε. Λοιπόν, πραγματικά το γνωρίζαμε ότι ήταν ανασφάλιστα τα οχήματα από την 3η 5η Τρίτου έως και τη Δευτέρα 11η Τρίτου 2024. Δεν κινήθηκε, όπως μας ρωτάτε στο δεύτερο ερώτημα, κανένα ανασφάλιστο όχημα και αυτό το αποδεικνύει από το τμήμα κίνησης των 33 επιβατικών και μηχανημάτων έργου της ΠΕ Κοζάνης, εάν υπήρξε κίνηση αυτής της περίοδου. Στο τρίτο ερώτημά σας γράφεται ότι αν κινήθηκαν και ποια από τα 33 ανασφάλιστα οχήματα αυτά την επίμαχη περίοδο από 5 Τρίτου έως και σήμερα, 13 Τρίτου, όταν έκανε την επερώτηση, σε ποιες περιοχές, με ποιανού εντολή κινήθηκαν, σε ποια αποστολή και σε ποια έργα ενεπλάκησαν. Οι οδηγοί όντως είχαν ενημερωθεί ότι τα αυτοκίνητα είναι ανασφάλιστα και αυτά τα οποία κινήθησαν έχουν κινηθεί και έχουν καταγραφεί στο από το γραφείο κίνησης. Ήταν δύο αυτοκίνητα τα οποία είχαν γίνει ξεχωριστή ασφάλιση σε αυτά τα δύο αυτοκίνητα γιατί υπήρχαν ανάγκες. Τώρα, στην τέταρτη ερώτηση. Φυσικά και οι οδηγοί και οι χειριστές των μηχανημάτων έργων γνώριζαν ότι αυτά τα αυτοκίνητα και τα μηχανήματα έργου είναι ανασφάλιστα. Ο σχεδιασμός μας, που έχετε δύο σκέλη σε αυτή την ερώτηση, που ήταν ακινητοποιημένα τα μηχανήματα έργου, αναφέρεστε σε κάποιο απρόβλεπτο φυσικό γεγονός. Εσείς θα πρέπει να ξέρετε, γιατί εσείς, επί τη δική σας θητείας, είχατε ψηφίσει και είχατε θέσει στην Οικονομική Επιτροπή τότε ένα μητρό με 86 εταιριών, οι οποίες έχουν εταιρείες εργοληπτών, οι οποίοι ήταν στην πολιτική προστασία και σε κάποιο περίπτωση, σε κάποιο φυσικό φαινόμενο το οποίο μπορεί να έρθει εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, θα είχαμε τη δυνατότητα να στείλουμε όποιο εργαλείο και όποιο μηχάνημα θέλαμε, ούτως ώστε να προβούμε σε ασφαλείς κινήσεις. Στη δεύτερη επερώτηση που έχετε, στην τέταρτη ερώτησή σας, για τις κινήσεις με ευθύνη του υπαλλήλου οδηγού ή μετά από εντολή και τι θα γινόταν σε περίπτωση ατυχήματος. Μα είχαμε πει ότι δεν υπάρχει ασφάλιση στα αυτοκίνητα, άρα δεν πρόκειται να κινηθούν. Τα μόνα τα οποία κινήθηκαν, σας είπα, ήταν δύο αυτοκίνητα τα οποία είχαμε κάνει ξεχωριστές ασφάλειες για τις ανάγκες της ΠΕ Κοζάνης. Αυτή είναι η πέμπτη ερώτησή σας, που αναφέρεστε σε διακριτικό χειρισμό. Δύο από το σύνολο των 35 οχημάτων και την ασφάλισή τους. Ενώ αφήσαμε ανασφάλιστα, λέει, τα υπόλοιπα οχήματα. Ελπίζω εδώ να μην αναφέρεστε ότι εμείς επίτηδες αφήσαμε ανασφάλιστα τα οχήματα. Εμείς μπήκαμε κανονικά στις διαδικασίες τις οποίες προέβλεπε η διαδικασία πάρα πολύ νωρίς, δίνοντας περίπου 20 ημέρες διορία στο να ασφαλιστούν τα αυτοκίνητα από τις 15 Δευτέρου του 2024. Με έγγραφο το οποίο θα σας το καταθέσω και αυτό. Με ρωτάτε ακόμη σε ποια εταιρεία έγινε η ασφάλιση των δύο αυτών οχημάτων. Δεν γνωρίζω σε ποια εταιρεία έγινε αυτή η ασφάλιση των δύο οχημάτων, γιατί ζήτησα από τον κύριο Μεταξά να ασφαλίσει τα δύο οχήματα αυτά, ούτως ώστε οι ανάγκες οι οποίες είχαμε εκείνη τη δεδομένη στιγμή να εξυπηρετηθούν. Έχω όλα τα έγγραφα τα οποία μου έχετε ζητήσει, μπορώ να σας τα καταθέσω, και έχω και τα έγγραφα τα οποία ενημερωθήκαμε εμείς από τις τεχνικές υπηρεσίες ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ασφάλιση των οχημάτων η οποία λήγει στις 5 Τρίτου, αλλά υπήρξε ένα ζήτημα γιατί τα μηχανήματα έργου για πρώτη φορά φέτος μαζί με τα οχήματα τα οποία ήταν από το γραφείο κίνησης της ΠΕ Κοζάνης έπρεπε να ασφαλιστούν ενιαία και όχι ξεχωριστά όπως γινόταν τις προηγούμενες φορές. Και επειδή ανέκυψε και προέκυψε ένα ζήτημα οικονομικό, δηλαδή δεν διπλασιάστηκε σχεδόν το ποσό, γι' αυτό είχαμε και αυτούς τους άγονους διαγωνισμούς, όπως και εσείς προηγουμένως αναφέρατε. Άρα δεν υπήρχε από πλευρά μας ούτε δόλος, ούτε κάποια ατιμία ούτως ώστε να μην εμείς ασφαλίσουμε τα οχήματα αυτά. Εννοείται ότι οι υπάλληλοι μας κάνανε το αδύνατο δυνατό για να ασφαλιστούν τα οχήματα, αλλά μπλέξαμε και πάνω, είχαμε κάποιους κοπέλους, δηλαδή υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι κατεθέσαν προσφορά χωρίς να έχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα στο φάκελο κατατεθειμένα τους, περιμέναμε και αυτούς, μετά ξαναπήγαμε στη διαδικασία νέου διαγωνισμού κτλ. Είναι αυτή η διαδικασία η χρονοβόρα η οποία δεν μας χαροποιεί καθόλου, απλά μας έβαλε σε μια διαδικασία να προστατεύσουμε και τους υπαλλήλους οι οποίοι είναι οδηγοί και ενεπλέκονται στη διαδικασία του χειρισμού των οχημάτων μηχανημάτων έργου που έχουμε στην ΠΕ Κοζάνης,
προστατεύτησαν οι άνθρωποι. Δεν θεωρώ ότι κάναμε κάποιο ποινικό αδίκημα αφήνοντας να ασφαλίσετε, γιατί εμείς προσπαθήσαμε όντως και ειλικρινά να τα ασφαλίσουμε. Παρόλα αυτά, δεν κατέστη δυνατό εξαιτίας του χρονικού περιθωρίου του οποίου είχε απομείνει. Σήμερα έχουμε την ευτυχή κατάληξη να είναι όλα τα αυτοκίνητα αυτά ασφαλισμένα και από αύριο θα δουλέψουν κανονικά τα πάντα και θα βγουν κανονικά στην θέση στην οποία πρέπει να βγουν τα πάντα.